Λοιπόν, πάμε και στην Κάτια Φωτιάδου για να δούμε κάτια τι να περιμένουμε τελικά. Θα γίνει ή όχι το debate, πάει προ ακύρωση. Ήμασταν εδώ χθε, Εύα, κυρίε και κύριοι, που λέγαμε για τη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο πλευρών και την επί, Αρχή επί της αρχής συμφωνία για τη διαξαγωγή debate, τόσο προ τον τρόπο του, όσο προ το format, αλλά και προ τι θεματικέ ενότητε. Υπήρχε λοιπόν μια έκφραση, μια εκδήλωση πρόθεση και από τι δύο πλευρέ. Το ερώτημα είναι αν αυτή η πρόθεση ήταν αληθινή ή προσχηματική. Σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι να βάγει αυτό το debate, καθώ δεν τα βρίσκουν τελικώ στην ημερομηνία διεξαγωγή. Ο Χάρη Δούκα, με μία ανάρτησή του νωρίτερα, ε, κατηγορεί τον Νίκο Ανδουλάκη ότι δεν ήθελε από την αρχή τη διεξαγωγή αυτού του debate και χαρακτηρίζει προσχηματικέ τι αιτιάσει, τι διαπραγματεύσει που γίνονταν επί δύο μέρε μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Και συγκεκριμένα αναφέρει ο Χάρη Δούκα, ο δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ότι η πρότασή μα ήταν σαφή. Debate οποιαδήποτε ώρα και μέρα. Όσο για τι δικαιολογίε περί Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Αθήνα, υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιο είχε ανακοινώσει ήδη από τη Δευτέρα προεκλογική ομιλία σήμερα στον Πύργο. Μάλιστα. Ο κ. Ανδρουλάκη απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν επιθυμεί το δημοκρατικό διάλογο στο ΠΑΣΟΚ. Ε, απέδειξε ότι δεν τιμά τι δημόσιε δεσμεύσει του. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε αρνητικά στι ημερομηνίε που είχε προτείνει η πλευρά Δούκα, οι οποίε ήταν Πέμπτη Παρασκευή ακόμη και Σάββατο, αφήνοντα εκμέ. Στην απάντηση σε όσα διέρευσαν οι συνεργάτε του Νίκου Ανδουλάκη. Προσπάθησαν, όπω λένε, να αλλάξουν την ημερομηνία τη προγραμματισμένη ομιλία που θα είχε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, στο φινάλε του δεύτερου γύρου, όντα βουλευτή Θεσσαλονίκη, είχε δώσει πολύ βάρο αυτή την ομιλία. Δεν τα κατάφερε, και από την πλευρά του αναφέρουν και οι ίδιοι ε, τα εξή. Δεν πληρούνται οι προποθέσει την Πέμπτη, είτε γίνεται το debate σε ζώνη χαμηλή τηλεθέαση, είτε απέναντι από τον ποδοσφαιρικό αγώνα τη Εθνική Ελλάδο. Η πρόταση για διεξαγωγή debate το Σάββατο ή ανήμερα των εσωτερικών εκλογών είναι εντελώ προσχηματική και δεν συμβάλλει στο κύρος τη όλη διαδικασία. Έτσι βλέπουμε αλλοκατηγορίε λοιπόν και αλλοκαφώματα μεταξύ των δύο πλευρών. Των δύο μονομάχων. Παναγιώτη Στάθη, πάντω να θυμίσουμε πω ούτε το 2021 μεταξύ των δύο είχε γίνει ε, η τηλεμαχία. Να σου θυμίσω την κατάταξη, τη θυμάσαι καλά βέβαια. Προηγείται ο κύριο Ανδρουλάκη και πάλι τότε. Δεύτερο τότε ήταν ο Γιώργο Παπανδρέου. Ούτε τότε έγινε την πέτ. ήθιστε, αν θε να το δούμε και ιστορικά, αυτό ο, ο οποίο προηγείται να μην καίγεται και πολύ. Να κάνει debate και αυτό ο οποίο υπολείπεται στον προηγούμενο γύρο ενώ να θέλει και να επενδύει σε μια δημόσια αντιπαράθεση face to face, μόνο και μόνο επενδύοντα ένα πιθανό λάθο αυτού που προηγεί. Ο οποίο εδώ στην προκειμένη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Χάρη Δούκα, ήταν ο πρώτο πρωί-πρωί τη Δευτέρα που έσφευσε να βάλει το ζήτημα να ζητήσει α, debate. Ακριβώ, μάλιστα τηλεφωνώντα και στην ΕΡΤ. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό παραδοσιακά συμβαίνει όταν ο άλλο νιώθει ότι προηγείται, δεν πολυκαίγεται κιόλα ενώ άλλο έχει μεγαλύτερη επιθυμία προκειμένου να επενδύσει σε ένα πιθανό λάθο του, του, άλλου, του, αντιπάλου του. Να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι είναι αυτό που λέει ο λαό, ότι ήταν το χρονικό ενό προαναγγελθέντο ναυαγίου επί τη ουσία. Όταν καταλήγουμε να φτάνουμε στι λεπτομέρειε, να μην γίνεται ένα debate, καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώ στην τούλα του Σαβάτου. Όταν έχουμε φτάσει, ουσιαστικά φτάναμε. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο είναι ο αγώνα Εθνική. Στην Παρασκευή, αν του λέξει, έχει Θεσσαλονίκη ομιλία ε, προεκλογική. Όταν φτάνουμε στην τούρλα του Σαββάτου, ουσιαστικά στενεύουν ναι. τα περιθώρια. Ή βρίσκει από την τώρα. αρχή ε, μια ναι. μέρα γρήγορα, με συνοπτικέ διαδικασίε. Μετά, όταν αρχίζουν τα κολλήματα και τα πτώματα. Από τη Δευτέρα έπρεπε να γίνει αυτό. Γνώμη μου εμένα. Από τη Δευτέρα έχει τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, τώρα. Ευχαριστώ πολύ και την Κάτια Φωτιάδου και τον Παναγιώτη Στάθη.